Εκτός από την Αττική, τα σχολεία θα παραμείνουν αύριο κλειστά και σε άλλες περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας. Οι μετακινήσεις θα είναι δύσκολες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η Τζίνα Στασινοπούλου βρίσκεται στη Ραφίνα και θα μας πει πότε θα λύσουν κάβους στα πλοία. Τζίνα, σε ακόμα. Νίκο, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολες συνθήκες εδώ στη Ραφίνα. Άνεμοι έντασης ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, αλλά και βροχή. Και με κάτω από αυτές τις συνθήκες, το πλοίο που βλέπετε πίσω μου επιχειρούσε την τελευταία ώρα να δέσει. Ήταν νωρίτερα, είχε βρει καταφύγιο νωρίτερα σε ένα σημείο απάγιο έξω από το Μαραθώνα. Και μόλις λίγο κόπαζαν οι άνεμοι, κατάφερε να έρθει να δέσει εδώ στη Ραφίνα. Νίκο, θέλω να σου πω ότι αυτό το λίγο που έπεσαν οι άνεμοι, που είναι περίπου στα 7 μποφόρ αυτή την ώρα, οδήγησε στη μερική άρση του απαγορευτικού και έτσι μόνο από το λιμάνι του Πειραιά και μόνο τα προγραμματισμένα δρομολόγια προς Κυκλάδες, προς Κρήτη και προς Δωδεκάνησα θα πραγματοποιηθούν απόψε. Κλειστός ο Αργοσαρονικός, κλειστό το Λαύριο, κλειστή και η Ραφίνα. Νίκο, είναι σε πλήρη εξέλιξη το φαινόμενο, βλέπετε ότι με δυσκολία στεκόμαστε. Αύριο λοιπόν αποφάσισαν οι αρμόδιοι φορείς, περιφέρειες, να κλείσουν τα σχολεία. Δημοτικά, νηπιαγωγεία, λύκεια και γυμνάσια στην Αττική, σε όλη την Πελοπόννησο, στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Σε ό,τι αφορά τώρα τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, επικοινωνήσαμε με την Κεντρική Ένωση Δήμων, μας είπαν ότι θα παραμείνουν ανοιχτοί, όμως η μεταφορά των μαθητών από και προς τους σταθμούς θα γίνεται με την ευθύνη των γονιών των παιδιών. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, Νίκο, πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και ότι πρέπει και όλοι να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει οδηγίες. Έτσι λοιπόν, όλοι εμείς θα πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή, να ασφαλίζουμε αντικείμενα που μπορούν να παρασυρθούν από τον αέρα και να τραυματιστούμε. Θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχουμε καθαρίσει λούκια από τα σπίτια μας. Θα πρέπει να μην κυκλοφορούμε ούτε πεζοί, αλλά ούτε και με αυτοκίνητα, σε χυμάρους. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκουμε ασφαλές καταφύγιο, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες, είτε στο αυτοκίνητό μας, είτε στο σπίτι μας. Και βέβαια, σε καμία περίπτωση, να μην περνάμε κάτω από ψηλά δέντρα, Νίκο, είτε από βεράντες που μπορεί να δημιουργηθεί κάποια πτώση και κάποιο ατύχημα. Να ευχαριστήσω την Τζίνα Στασινοπούλου για το ρεπορτάζ κάτω από δύσκολες συνθήκες απόψε. Οι θυελώδεις άνεμοι ενίσχυσαν τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν χθες στην Κεφαλονιά. Στα Ιωάννινα η κακοκαιρία προκάλεσε ένα μικρό τσουνάμι, ενώ εντυπωσιακό ήταν το θέαμα στο ναύπλιο, όπου βρήκαν καταφύγιο 30 φλαμίνκο. Στο έλεος του ξενοφόντος, ολόκληρη η χώρα. Οι θυελώδεις άνεμοι έντασης 10 μποφόρ σαρώνουν τα πελάγη, δημιουργώντας τεράστια κύματα και μαζί προβλήματα σε στεριά και θάλασσα. Το πλοίο της γραμμής έξω από το λιμάνι της Τίνου παίρνει κλίση. Καταφέρνει να δέσει, ενώ οι άνεμοι λισομανούν. Μικρό τσουνάμι σχηματίζεται στη λίμνη Παμβότιδα στα Ιωάννινα. Φουρτουνιασμένοι όσο ποτέ, με τα κύματα να περνούν τα προστατευτικά κάγκελα και να σκάνε στο δρόμο. Μαζί με τους ισχυρούς ανέμους, η θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα και ήρθαν τα πρώτα χιόνια. Μετά το Βελούχι και τον Όλυμπο, στα Λευκά ντύθηκε και ο Παρνασσός. Το σκηνικό που δημιουργήθηκε, άκρος χειμωνιάτικο με ισχυρούς ανέμους αλλά και πυκνό χιόνι. Και δεύτερο κρουαζιερόπλοιο βρήκε καταφύγιο στο ναύπλιο λόγω της κακοκαιρίας. Το υπερπολιτελές, έμεση μουζικά, άλλαξε ρότα και αντί για τη Σαντορίνη, οι 1.800 επιβάτες του απόλαυσαν τα αξιοθέατα της αργολικής πόλης. Ίσως οι πιο όμορφες εικόνες του ξενοφόντος είναι αυτές από τα 30 φλαμίνγκο που βρήκαν καταφύγιο στον υδροβιότοπο ναυπλίου Νεασκίου. Τα αποδημητικά πουλιά θα συνεχίσουν το ταξίδι τους για τις αραβικές χώρες όταν καταλαγιάσει ο καιρός. Οι μανιασμένοι άνεμοι του ξενοφόντος ευνόησαν και την εκδήλωση πυρκαγιών. Στην Κεφαλονιά, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση απείλησε το χωριό Ζόλα και τα πρώτα σπίτια εκενώθηκαν. Στις 8 το πρωί, πυροσβεστικό όχημα ανετράπη έξω από το αργοστόλι. Οι δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο του νησιού. Βγήκαμε έξω να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Πώς έγινε και τι έγινε, δεν είδαμε κάτι. Σήμερα οι πυροσβέστες δίνουν μάχη σε 4 διαφορετικά πύρινα μέτωπα στο νησί. Το σημαντικότερο κατακαίει χαράδρα κοντά στο χωριό Πάστρα.
Συνολικά μέσα στο 24ωρο, πάνω από 100 πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη τη χώρα.